ξεκινάμε διαφορετικά. Θα πάμε στην Αμοργό. Σωστά. Λοιπόν, ποδαρικό σήμερα η Αμοργός. Mm-hmm. Χθες μας έκανε η περιοχή. Ποιος μας έκανε ποδαρικό χθες? Η Σύφνος. Η Σύφνος. Σωστά, πάμε να το ξεχάσουμε. Αμοργός, είμαστε έτοιμοι για Αμοργό. Όπου θα συναντήσουμε εκεί την κυρία Πόπη Δεσποτίδη, η οποία είναι και αρμόδια αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού και κοινωνικής πρόνοιας και Αμοργού. Πάμε να συνδέσουμε την Κρήτη με την Αμοργό. Το επιχειρούμε να δούμε αν θα το πετύχουμε. Να σας καλησπερίσουμε. Καλησπέρα σας και καλό μήνα. Καλησπέρα στην όμορφη Κρήτη από την όμορφη Αμοργό. Βέβαια, καλός μήνας να είναι. Καλό καλοκαίρι να ευχηθούμε. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε, για να γνωρίσουμε και το νησί σας? Τώρα βρισκόμαστε στα Κατάπολα, βρισκόμαστε στην κοντινότερη παραλία των Καταπόλων, το Κάτω Ακροτήρι. Είναι μόλις 2 λεπτά από το λιμάνι. Όπως βλέπετε, ο ήλιος είναι πολύ ζεστός. Παρακάτω θα δείτε λουόμενους. Ξεκινάει ο Ιούνιος όσο γίνεται με αισιοδοξία. Η μόνιμη κάτοικη, ο αριθμός των μόνιμων κατοίκων της Αμοργού ποιος είναι? Είμαστε λίγο λιγότεροι από 2.000 κάτοικοι. 2.000. Οι προσδοκίες για την εφετινή σεζόν τουρισμός? Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πολύ αισιόδοξα. Πιστεύουμε σαφώς να είναι πολύ καλύτερα από πέρσι. Μέχρι στιγμής ξεκινάει ομαλά. Έχουν ξεκινήσει και οι συνδέσεις με τα πιο γρήγορα καράβια. Προσπαθούμε βέβαια να έχουμε και μια σύνδεση με την Κρήτη, να το πούμε και αυτό, αλλά ακόμη δεν έχει καταστεί δυνατό. Και ευελπιστούμε ότι το καλοκαίρι θα κυλήσει όμορφα με πολύ περισσότερους επισκέπτες. Συνήθως κάθε χρόνο διαχρονικά ποιοι στηρίζουν τον τουρισμό της Αμοργού? Έλληνες περισσότερο, ξένοι και ανέπιες αγορές? Πέρσι είχαμε πάρα πολλούς Έλληνες. Η Αμοργός διαχρονικά στηρίζεται και από την αγορά της Γαλλίας, μιας και είναι πολύ γνωστή εκεί λόγω της ταινίας του Απέραντου Γαλάζιου. Έχουμε Ιταλούς, Ισπανούς, κυρίως Ευρώπη. Ο σκηνοθέτης μας πάνω λέει αυτή τη στιγμή τι ωραίο πλάνο δίνει ο περατέρ εκεί που έχετε επιστρατεύσει. Ναι, έχουμε έτσι επιστρατεύσει για να δείξουμε κάτι όμορφο. Είναι όντως πάρα πολύ ωραία. Απέναντι βρίσκεται το Ξυλοκερατίδι. Ναι. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός σήμερα. Είχαμε μία ελαφιά βροχούλα το πρωί και τώρα έχει πολύ ήλιο. Μάλιστα. Εκεί οι επιχειρήσεις έχουν ανοίξει, δηλαδή η εστίαση, τα καταλήμματα, τα τουριστικά. Σε τι φάση βρίσκεστε? Ναι, έχουν ανοίξει. Λίγες είναι αυτές που δεν έχουν ανοίξει, αλλά μέχρι τις 10 Ιουνίου θα έχουν ανοίξει όλα. Για πείτε μας εκδηλώσεις το καλοκαίρι εκεί, η Δημοτική Αρχή, η Υπεύθυνη Αυτοδιοίκηση, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι διοργανώνουν, θα διοργανώσουν. Τι προβλέπετε? Λοιπόν, έχουμε σχεδιάσει σίγουρα για το Σεπτέμβρη τις 2 αθλητικές μας δραστηριότητες. Το Authentic Big Blue που είναι οι αγώνες κατάδυσης, που θα γίνουν 21 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 27. Λίγο νωρίτερα θα γίνει το Amorgos Trail Challenge που είναι οι αγώνες ορεινού του τρεξίματος. Τώρα, όσον αφορά τους υπόλοιπους μήνες, περιμένουμε λίγο να οργανώσουμε, να δούμε λίγο και τα απαραίτητα μέτρα, πώς θα γίνει, προκειμένου να οργανώσουμε και κάποιες μικρότερες εκδηλώσεις. Πάντως οι 2 οι μεγάλες μας του Σεπτέμβρη, πρώτο ο Θεός, θα γίνουνε. Μάλιστα. Τι να ευχηθούμε για το καλοκαίρι από εδώ, από την Κρήτη? Εγώ να ευχηθώ καλό καλοκαίρι σε όλους, με υγεία, ασφάλεια. Εμείς σας περιμένουμε εδώ να έρθετε. Και μετά τα χειμωνιά θα έρθουμε λίγο και εμείς στην Κρήτη. Βέβαια, έτσι θα γίνει. Το σωστό είναι αυτό. Και εμείς και εσείς. Αυτό είναι σωστό. Να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ και καλό μήνα.